Κώστας Πλουμής, είναι διευθυντής του σχολείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ που αφορούν τις υποδομές, που αφορούν την υποστελέχωση του ειδικού σχολείου εκεί στον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Για ακόμα μία φορά στο ίδιο έργο θεατές και κάνουν βέβαια σε κάθε συζήτηση τον ίδιο πρόλογο πάνω κάτω, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Το κεντρικό μήνυμα, να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα, το οποίο προκύπτει από τη σημερινή ημέρα, ποιο είναι, ποιο πρέπει να είναι, κύριε Πλουμή? Το κεντρικό μήνυμα είναι το καθημερινό μήνυμα που εκπέμπουν όλα τα ειδικά σχολεία. Απλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα να γνωρίσει η κοινωνία ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα ενσωματώσει και να τα σεβαστεί. Σήμερα στην εκδήλωση που έγινε στο σχολείο και τα δύο ειδικά σχολεία που υπάρχουν εκεί πέρα, και το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΚ, καλέσαμε τον Δήμαρχο, καλέσαμε συμβούλους ειδικής αγωγής, ήρθαν και κάποιοι βουλευτές. Κάναμε μία γιορτή για να γίνει ένα άνοιγμα προς την κοινωνία, να γνωρίσουν τα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, ούτως ώστε να εξοικειωθούν μαζί τους και να έχουν μια καλύτερη συνεργασία. Τα γνωστά προβλήματα βέβαια παραμένουν στα ειδικά σχολεία του Ηρακλείου και θα το παραλάβω για μία φορά ακόμα, είναι ντροπή η δευτεροβάθμια Ηρακλείου, που είναι η τέταρτη πόλη του γονομός Ηρακλείου στην Ελλάδα, να μην έχει ένα ειδικό σχολείο με προδιαγραφές. Μάλιστα. Ειδικής αγωγής. Να αναφερθούμε λίγο στα προβλήματα, στο κτηριακό. Το βασικό θέμα, κύριε Πλουμή, το κτηριακό, λύση δεν έχει βρεθεί. Όχι. Παραμένει όπως τα ξέρατε και σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε κάθε χρόνο και κάθε μέρα για να αναδείξετε αυτά τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς το σχολείο παραμένει στην κατάσταση που ήταν και συνεχώς η κατάστασή του επιδεινώνεται λόγω του κτηριακού. Οι εκπαιδευτικοί όλοι και στα δύο σχολεία κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και ειδικότερα στις απαιτήσεις των μαθητών. Γιατί οποιοδήποτε θέμα η πολιτεία δώσει προς τα ειδικά σχολεία, πρωτίστως δεν είναι για τον εκπαιδευτικό, είναι για τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός έτσι κι αλλιώς έχει μάθει να δουλεύει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Επομένως, για μας ο κύριος στόχος είναι το παιδί. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να κάνουν μάθημα που, κύριε Πλουμή, να τα ξαναπούμε για ακόμα μία φορά. Σε λιώμενες αίθουσες που ευτυχώς φτάσαμε στο σημείο αυτό να λέμε ότι ο καιρός μας επιτρέπει ακόμα και δεν είναι βροχερός, διότι όταν βρέχει αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο στάζει από παντού και ο εκπαιδευτικός πρέπει να κρατάει ομπρέλα κάτω από την αίθουσα για να μπορεί να περισσώσει οτιδήποτε περισσώζεται. Μάλιστα. Και για τι περιπτώσεις μαθητών, τι προβλήματα έχουν αυτά τα παιδιά? Εμείς στο ΕΚ φιλοξενούμε μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε ειδικό γυμνάσιο, ούτε κανονικό γυμνάσιο με τμήμα ένταξη. Δηλαδή, εν ολίγης φιλοξενούμε μαθητές οι οποίοι μέχρι πρότινος το 2002 ήταν στα σπίτια. Δεν παρακολουθούσαν εκπαίδευση. Μιλάμε για πολύ βαριές αναπηρίες του νομού Ηρακλείου. Μάλιστα, και αυτά τα παιδιά αναγκασμένα να κάνουν μάθημα μέσα σε λιώμενες αίθουσες, μέσα σε κοντέινερ, που όταν βρέχει το χειμώνα είσαι αναγκασμένοι να κρατάτε ομπρέλα. Βεβαίως. Είναι παλιό το κτίριο, όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ στο Ηράκλειο. Μα δεν είναι καν κτίριο, δεν είναι καν κτίριο. Ναι, τέλος πάντων, είναι λιώμενες αίθουσες. Και επειδή αυτά τα παιδιά, εμείς τουλάχιστον στο ΕΚ, φιλοξενούμε από όλο το νομό Ηρακλείου, να το πω πολύ απλά, είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένως τα αδίκησε η φύση. Δεν έχει λοιπόν το δικαίωμα η πολιτεία να τα αδικεί σήμερα, στεγάζοντάς τα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είστε αυτά μεταφέραμε και στο Δήμαρχο σήμερα, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο και είναι προς τιμή του, για να δει η διεισόμαση που λένε τις συνθήκες στις οποίες διαβιώνουμε εκεί μέσα. Μάλιστα, καλά, νομίζω ο κύριος Λαμπρινός το ήξερε. Ήξερε τα προβλήματα του σχολείου. Βεβαίως τα ήξερα, αλλά μία φορά ακόμα τον φέραμε να τα δει και ο ίδιος την ημέρα αυτή που κάναμε κάποιες εκδηλώσεις. Μάλιστα, είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ένας ευαίσθητος εκπαιδευτικός. Έρχεστε σε καθημερινή επαφή με αυτά τα παιδιά εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Πλουμή? Εγώ στο σχολείο αυτό είμαι από το 2007 καθημερινός, γιατί το όποιο έργο. 14 χρόνια περίπου. Ναι, εμένα η ειδικότητά μου είναι δάσκαλος. Και το όποιο έργο παράγαμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν δεχόμουν και από τη φύση μου αλλά και σαν άτομο να μηδενίζεται όταν το παιδί πάει στη δευτεροβάθμια. Γι' αυτό και μεταπίδησα στη δευτεροβάθμια, για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο της πρωτοβάθμιας. Δυστυχώς όμως η πολιτεία δεν παρέχει τις ανέσεις που πρέπει στα παιδιά αυτά και είμαστε εξαναγκασμένοι συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση
για να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά αξίζουν. Το μήνυμά σας, να κλείσετε με ένα μήνυμα προς τους γονείς που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, που δεν δέχονται τη βοήθεια, γιατί δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία. Όλο εμπόδια. Κοιτάξτε, το μήνυμα σήμερα πρέπει να είναι αισιόδοξο. Μιλάμε για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά τυπικής εκπαίδευσης και απαιτούν και αυτά να έχουν τουλάχιστον συνθήκες που μπορούν να διαβιώσουν σωστά. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πλουμή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείχνετε για να ανοίξουμε τα θέματα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.